Το κόμμα του Ερντογάν δεν διατηρεί πλέον στενέ επαφέ με του φασίστε τη Τουρκία, αλλά στηρίζει την οργάνωση των γκρίζων λύκων ω την κύρια ιδεολογία του έναντι όλων στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Το γεγονό αυτό πιστοποιείται από την άρνηση που έδωσε ο γνωστό για την ανθεληνική ρητορική του Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου σε ομάδα Αρμενίων που φώναζε συνθήματα κατά τη Τουρκία στην Ουρουάη. Ο Υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου, ο οποίο βρισκόταν στην Ουρουγουάη, απάντησε στην αρμενική ομάδα που διαμαρτυρήθηκε φωνάζοντα συνθήματα κατά τη Τουρκία και του Αζερβαϊτζάν, κάνοντα το σήμα των γκρίζων λύκων τη πλέον φασιστική οργάνωση τη Τουρκία. Η ακροδεξιά ομάδα έχει απαγορευτεί στην Αυστρία και τη Γαλλία και πέρυσι το Γερμανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια πρόταση που καλεί την κυβέρνηση να θέσει εκτό νόμου τι θηγατρικέ τη ομάδα και να παρακολουθεί τι δραστηριότητέ τη. Τα τάγματα θανάτου των γκρίζων λύκων έχουν αμαυρώσει την εσωτερική πολιτική τη Τουρκία ήδη από τη δεκαετία του 60, δολοφονώντας αριστερού και φιλελεύθερου ακτιβιστέ αλλά και φοιτητές και δημοσιογράφους. Οι παράτυπε δραστηριότητε περιλαμβάνουν καταστροφέ κατά δημόσιων και ιδιωτικών αγαθών, μεταφορών και συστημάτων επικοινωνία, με διοργάνωση επιδρομών και ενεδρών εναντίον στρατιωτικών και αστυνομικών αξιωματούχων φρουρών, συνοδών, περιπολιών και αποθηκών, με σχέδια τρομοκρατίας, με δολοφονίε, εμπρισμού, ένοπλε ληστείε, βασανιστήρια και άλλα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο πληροφοριών στην Ευρώπη με τα τζαμιά και τους οπαδούς του National View, μια παράδοση συντηρητικής θρησκευτικής ιδεολογίας η οποία προέκυψε από το κυβερνών κόμμα του. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια απλή οργάνωση, αλλά για ένα στρατό εκπαιδευμένων δολοφόνων ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.